Επίσης, υπάρχει και το τραβηγμένο σενάριο της αναδιάρθρωσης, που ολοένα και περισσότερο πάντως κερδίζει έδαφος από όσο αντιλαμβάνονται το κόστος της απώλειας. Λοιπόν, το κλάμα αναδιάρθρωση του Παπαγκαλιά, την εγκρίνω. Ναι. Με την ΑΕΚ μέσα, αναδιάρθρωση, 18 σωματεία, συζητή τι έγινε. 18 είναι τώρα, θα πάμε για 20. 20 πρωταθληματάρα. Με την ΑΕΚ μέσα, 20. Και τι ορίστε, τελειώνει το πρωτάθλημα, τελείωσε. Πώς έχει ο μήνας. 22. Του χρόνου τελειώσει στις 22 Μαΐου. Τι έγινε. Και ακόψουν και τα play-off. Έχει μουντιάλ. Ακόψει τα play-off. Τα play-off τι χρησιμεύουν, έγινε. Τι χρησιμεύουν τα play-off. Τα play-off, κανένα σωματείο, κανένα μεγάλη. Η Αγγλία δεν έχει. Η Ισπανία δεν έχει. Η Ιταλία δεν έχει. Ναι. Η Γαλλία δεν έχει. Ναι. Η Γερμανία δεν έχει. Γερμανία δεν έχει. Τώρα όλα τα διαλυμένα σωματεία έχουν play-off. Εμείς και το Βέλγιο. Εμείς και το Βέλγιο. Ναι. Η Γαλλία δεν έχει. Διαλυμένη. Η Κύπρο έχει play-off. Νομίζω πως όχι. Αλλά τώρα μην πάρω ορτό. Ναι, άλλο. Έτσι. Θέλω να σου δώσω να καταλάβεις. Θέλω να σου πω ότι η play-off ξέρω μπορεί να κάνει Σκωτία. Κάνει. Κάνει Σκωτία, κάνει. Λοιπόν, είσαι εγώ πρωταθλήματα. Κόφτω 20 σωμάτια, βάλ την ΑΕΚ μέσα, τελειώνουμε. Η για Κύπρος να είναι ωραίο το πρωτάθλημα. Η Κύπρος έχει. Ναι. Έχει play-off. Λέω, βάλ την ΑΕΚ να έχουμε ένα πρωτάθλημα 20 σωμάτια και του χρόνου θα πέφτουν 4. 4. Και πας 16 ή όχι. Και ανεβούνε κανονικά το κάνεις. Ένδοξο σωματείο μου, βάλ το μέσα να έχουμε καλό πρωτάθλημα. Του χρόνου το πρωτάθλημα. Μαθαίνω και εγώ, Σαββίδης, ξέρεις, άμα τα πάρουν όλα τα έργα, άμα τα πάρουν οι Κινέζοι, ξέρεις πως θα φύγει για τη Σοβιετική Ένωση. Σαστούκας, Κώστα. Κώστα. Κώστα.